Συναντηθήκαμε με τον κύριο Πρίτανη, βάλαμε όλα τα ζητήματα τα οποία σήμερα μας κινητοποίησαν και ήρθαμε στην παράσταση διαμαρτυρίας. Συγκεκριμένα εμείς κρατάμε ότι η ίδια η Πρυτανία αναγνωρίζει την καθυστέρηση των συγγραμμάτων, αλλά ουσιαστικά αυτό το μόνο που κάνει είναι να μας διαβεβαιώνει ότι μέχρι τις 18 του μηνός θα έχουμε λάβει όλα τα συγγράμματά μας. Για την εξαστική υπάρχει σκέψη η οποία θα προταθεί στα τμήματα και θα αποφασιστεί επιμέρους ότι θα ξεκινήσουμε μία Φλεβάρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εμείς ξεκαθαρίσαμε είναι ότι η όποια παράταση εξαμήνου και εξεταστικής, εάν δεν συνοδευτεί με τα μέτρα τα οποία προτείνουμε ένα φοιτητικό σύλλογο, ένα τμήμα που έχουν να κάνουν με την άμεση εδώ και τώρα διανομή των συγγραμμάτων, με ειδικά μέτρα ανασχολή, έτσι ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα όλοι οι φοιτητές στην εξεταστική διαδικασία, αυτή η παράταση, αν δοθεί, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει αν δεν συνοδευτεί με αυτά τα μέτρα στήριξης. Ουσιαστικά έγινε μια συζήτηση για τις εξελίξεις όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, όπου το νομοσχέδιο για τις διαγραφές των φοιτητών κτλ. Αν και δεν έχει ετοιμαστεί ακόμη γραπτά για να έχει κάποια συγκεκριμένη εικόνα, η Πρυτανική Αρχή τη βρίσκει σύμφωνη. Ουσιαστικά αυτό που βάλαμε εμείς και το οποίο, αν θέλετε, αντέκρουσε ο Πρίτανης με ξύλινα επιχειρήματα είναι ότι αυτές οι αλλαγές συνδέονται με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική εκπαίδευση, με τα ιδιωτικά κολέγια κτλ. Στο πλαίσιο αυτό καταδικάσαμε και νομίζω μπορούμε να κρατήσουμε την καταδίκη της Πρυτανίας απέναντι στην εξέλιξη με το ΤΕΕ, που ουσιαστικά μιλάμε για ένα ακόμα περαιτέρω βήμα από την ισοτίμηση των πτυχίων, ουσιαστικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους ιδιωτικών κολεγίων. Όσον αφορά και την πανεπιστημιακή αστυνομία, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αρχή σε κάποια διαδικαστικά, δηλαδή εάν όντως θα είναι πανεπιστημιακή αστυνομία, εάν θα λέγεται ΟΠΗ κτλ., εάν θα υπάγεται στην Ελλάς κτλ. Αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι το επόμενο διάστημα, αυτό, και το τονίσαμε βασικά στον Πρίτανη, είναι ότι η ένταση της καταστολής συνδέεται ακριβώς με αυτές τις αλλαγές οι οποίες έρχονται στα πανεπιστήμια μας και στα πτυχία μας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο εντείνεται η καταστολή. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το νομοσχέδιο για την ισοτίμηση των πτυχίων, την πρώτη φάση της Κεραμαίος, πέρασε αμέσως μετά την κατάργηση του ασύλου. Επειδή ο φόβος, η συνένεση κτλ. Είναι βασικό στοιχείο στο να συνεχιστεί η πολιτική που εφαρμόζεται μέσα στα πανεπιστήμια και υποβαθμίζει τις σπουδές μας. Αυτό που κρατάμε είναι ότι την Παρασκευή στη Σύγκλιτο που θα γίνει, πρέπει οι φοιτητικοί σύλλογοι να είναι παρόντες, να βάλουν ξεκάθαρα όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτουν σαν ασφάλεια τους ίδιους και τις σπουδές τους. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι, με την ίδια αγωνιστικότητα, με το ίδιο πείσμα, να διεκδικούμε πρώτον άμεσα μέτρα για την εξεταστική μας. Δεύτερον, να μην περάσει κανένα νομοσχέδιο το οποίο θα θέτει πλαφόν βάσης αγωγής, διαγραφές φοιτητών κτλ. Και ουσιαστικά ότι το σχέδιο της κυβέρνησης ότι θα μας βρει ανοργάνωτους δεν θα περάσει και θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε με την Πέμπτη κινητοποίηση στο ΙΜΑΘ. Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Καταστολή και την Παρασκευή. Καλούμε σε κινητοποίηση μπροστά στη Σύγκλιτο για να βάλουμε το πλαίσιο και τα αιτήματά μας.